ζητήσει οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να επιστρέψει ότι δε, όταν το ζητάνε κοινωνικές ομάδες, γιατί ήταν ένας όρος που ήταν πιο δίκαιος. Όχι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Όμως δεν μπορούμε να πούμε πού οδήγησε ο λαϊκισμός της Νέας Δημοκρατίας και πού οδηγεί κατά καιρούς ο λαϊκισμός. Ένα λεπτό. Και λεπτό. Όταν μου λέτε, εσείς, εγώ μπορώ να σας πω για τον κύριο Τζαμτζή, για παράδειγμα, λοιπόν, γιατί χρησιμοποιείτε τα ονόματα κάποιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ από μια ηρωική κοινοβουλευτική ομάδα. Και εδώ αντιμετωπίζουμε κάποια πίθανα θέματα μέσα στην Δημοκρατία. Της ευθύνης των ηρώων βουλευτών. Τι, να τους πάμε στο Σύνταγμα, να τους δώσουμε μετάλλιο. Μην είστε ηρωικός, κύριε Γεωργιάδη. Αλλά δεν έχει δράκο. Μην στο μνημόνιο ηρωικός. Μπήκαμε γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου το 9, όταν ο Κώστας Καραμαλής του είπε «Βάλε πλάτη να πάρω μέτρα για να μην βρεθούμε στη δίνη των αγορών», βγήκε και είπε, το Μάρτιο του 9, βγήκε και είπε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, θέλω εκλογές και αν δεν μου τις δώσετε, δεν θα σας ψηφίσω πρόεδρο Δημοκρατία. Ό,τι έκανε ο Τσίπρας. Του λαός, άρα ό,τι λέγατε. Έκανε ο Τσίπρας. Ω βουλευτή του λαού, όταν βγήκαμε και είπαμε, έχουμε 10 βουλευτές και του δίνουμε στον Καραμαλή να πάρει μέτρα. Λέγαμε ακριβώς τα ίδια. Λοιπόν, ξαναλέω τώρα. Για να το καταλάβει καλά ο κόμμα, γιατί αν έχουμε το ψέμα μέχρι ενό ορίου. Μέχρι ενό ορίου. Μέχρι ενό ορίου. Είναι ο τόνο του τέτοιο. Μέχρι ενό ορίου. Μέχρι ενό ορίου. Λοιπόν, ξαναλέω. Τι έγινε, τι έγραψε ιστορία, αυτή να μιλήσουμε για ιστορία, κυρία Αλσάλεχ. Αυτό που κάνει σήμερα ο Τσίπρας, εκβιάζοντας την νόμιμη κυβέρνηση με την προεδρική πλειοψηφία, αυτό έκανε το Πασόκ στον Κώστα Καραμαλή το 9. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Αυτό έγραψε ιστορία. Λοιπόν. Και περί ιστορικού συμβιβασμού. Λοιπόν, ιστορικό συμβιβασμό έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε πράγματι το μνημόνιο, το παρέλαβε με ένα εντελώς στρεβλό τρόπο. Με μια χώρα που δεν είχε δεν καμία αξιοπιστία και δεν τη μίλησε κανένα. Κύριε Γεωργιάδη, λοιπόν, στην κυβέρνηση και στο κόμμα σα με όλα αυτά. Τελευταίο. Όταν ανέλαβε ο Σαμαράς το 2010. Δηλαδή, εσείς θα επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία και εγώ θα κάνω αυτό. Είστε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, θέλετε να το θυμηθείτε αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση την εξουσία, ήταν 3.700 μονάδε. Σα εγκάλεσε η κυρία Βούλτεψη. Θέλετε να ξαναγίνει και σήμερα αυτό. Ρωτάω. Κάθε λέτε, φορά θέλετε μια λέτε, κυβέρνηση λέτε, να σας πω και κάτι ακόμα. Πάει ο κύριος Σαμαράς, ναι. κύριε Γεωργιάδη, γιατί δεν ξέρω πώς σας το πω. Πάει ο κύριος Σαμαράς και συναντά τη Μέρκελ σε μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Μπράβο. Με καλά αποτελέσματα. Και στη συνέχεια, όλοι οι ελληνικοί, τα ελληνικά μίντια ασχολούνται γιατί εσείς θεωρήσατε απαραίτητο να κάνετε τη φράση ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κλείσουν οι τράπεζες. Και διαλύεται όλη την εικόνα. Τώρα η δηλαδή, εικόνα μας ενδιαφέρει και η ουσία. Όλα πάνε μαζί. Το μήνυμα δηλαδή, πρέπει να φτάνει. Δηλαδή εσείς τώρα θέλετε πολίτες. Να μου πείτε ότι θα έρθείτε στην τηλεόραση θα πείτε ότι για όλα τα καλά της χώρας ευθύνεται το ΠΑΣΟΚ που είναι το κόμμα της ευθύνης και ευτυχώς που η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε το καλό ΠΑΣΟΚ και εγώ είμαι δημοκράτης και μας ακούω. Αυτό είναι η ιστορία, Κεργιάδη. Εγώ δεν το πιστεύω, ούτε μπορώ να το κάνω. Εσείς που μπήκατε στην πολιτική για να γίνετε βουλευτής του λαός και στη συνέχεια όταν είδατε ότι το κόμμα. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Αλσάλεχ. Τώρα αυτό είναι. Περάσατε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται να κάνω, με τη Νέα Δημοκρατία. Να κάνω προσωπικές κριτικές. Εξελέγει. Ψηφίστε με τον τρόπο. Θέλω να πω για ένα τελείως διαφορετικό θέμα έξω από την πολιτική. Δεν είναι κακό. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση υποκρισία στη χώρα. Έγινε αυτή η τρομερή τρομοκρατική ενέργεια στο Ισραήλ με τη συναγωγή. Με αυτούς που μπήκαν μέσα και σκοτώσαν τον κόσμο, τους ραβίνους στη συναγωγή. Και έχει παίξει στα ελληνικά κανάλια 18η είδηση και αν έχει παίξει. Αν είχε γίνει το ανάποδο, θα ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία. Λοιπόν, πρέπει να συζητάμε και για αυτά τα θέματα και όχι μόνο για τα δικά μας, ναι. Όχι μόνο για αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Ένα λεπτό. Ακούστε λίγο. Ακούστε να σχολιάσετε ναι. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Πάμε στον Αντώνη τον.